하셔서. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Για τη βραδιά η απόψινή μας επιφυλάσσει, θεωρώ, πολλές εκπλήξεις. Ευχάριστα φαντάζομαι ότι θα είναι όλα τα πράγματα, αλλά και πολύ έντονες και δυνατές στιγμές. Γι' αυτό λοιπόν σας προτείνω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο σπίτι. Καλησπέρα όπου και να μας βλέπετε. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να παραμείνετε μαζί μας και να ζήσουμε από κοντά τις εξελίξεις και όλες τις καταστάσεις που θα συμβούν, γιατί έχω μία διέστηση απόψε στο σπίτι του Big Brother. Έντονες στιγμές, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε και ψηφοφορία και έχουμε ετοιμάσει και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελα χαλαρά να μείνετε μαζί μας για να τα παρακολουθήσουμε από κοντά. Γιάννη, ναι. Το τηλεοπτικό κοινό ψήφιζε όλη τη βδομάδα και αποφάσισε ότι είσαι εσύ αυτός που αποχωρεί από το σπίτι του Big Brother. Βαλεντίνα, θέλω να ακούσω την τελική σου απόφαση τώρα. Θα πάω με αυτόν που αγαπάω. Μπορείτε να χαιρετήσετε τους συγκατοίκους σας. Δεν είμαι παπάκι, ούτε πιγκουίνες. Εντάξει, όχι πολύ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Έλα, έλα, οικογένεια μου. Σοκολατίτσα. Προσέξτε. Μπουτί μου. Θα λέμε κάτω, ε. Φίλε. Ε, σε δούμε. Έλα, έλα, μωρό. Έλα, όμορφη. Προσέξτε. Πανιέλα, εσύ. Δεν είσαι στα παιδιά. Δεν είσαι εδώ. Όπως σας έχω πει. Bye. Αγάπη. Έλα, έλα. Τα λέμε. Μπορούσε, είσαι. Έλα. Εγώ είσαι εντός του κερδίου. Στα βρώ μου. Είναι πολύ μάγκα σε φίλε. Έξαρει μη πολύ στην υπόλοιψή μου. Αυτό που έκανες. Μίλα ρε. Είσαι πολύ μάγκας. Για τόσο γουστάρα. Έξαρει μη πολύ στα μάγκες στην υπόλοιψή μου. Το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Θα το θυμάσαι. Είναι γνήσιος κριτικός Γιώργος. Είναι γνήσιος. Δεν αλλάζουν οι κριτικοί. Τι κάνουν τώρα, φεύγουμε, θα μας βγει εδώ. Είναι γνήσιος κριτικός. Έλα. Γεια σας, γεια σας. Να, 81-513. Γιάννη, Βαλεντίνα. Έφτασε η ώρα της αποχώρησης. Έχετε 30 δεύτερα για να αποχωρήσετε. Πάμε. Πάμε όπως είμαστε. Φιλούρες! Φιλούρες! Καθίστε, παιδιά. Σε Βαλεντίνα μου. Κάτσε, Γιάννη μου.
Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Κέρδισε η αγάπη? Πάντα. Λίγο, λίγο. Λίγο. Πολύ, Βαλεντίνα. Πολύ. Τα ακούσαμε τι είπες, το σχολιάσαμε θετικά αυτό. Ακολούθησες τον ερωτά σου, την αγάπη σου. Δεν αξίζει. Εσύ το ξέρεις καλύτερα. Δικό σου αγαπημένος είναι ο Γιάννης. Γιάννη, ορίστε. Την ώρα που σου είπε η Βαλεντίνα, όταν ο Big Brother ανακοίνωσε ότι φεύγεις, πραγματικά θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου ποια ήταν. Το ξέρες, φαντάζομαι. Το ξέρα. Έτσι, ναι. Γιάννη μου, για πες μου όμως, ειλικρινά, είχες ένα τόσο δά μικρό στο μυαλό σου ενδιασμό ότι μπορεί, ας πούμε, και να μην σε ακολουθήσει η Βαλεντίνα, ήσουν απόλυτα σίγουρος? Όχι, ήμουν σίγουρος. Ελπίδα μικρή. Σίγουρος. Ήσουν σίγουρος. Τώρα νιώθεις πόσος άντρας? Νιώθω, ξέρω. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Αλήθεια? Δηλαδή, αν έφευγε η Βαλεντίνα, θα την ακολουθούσες? Ναι. Mm-hmm. Βαλεντίνα, σε βλέπω λίγο πιο απελευθερωμένη, λίγο πιο χαρούμενη. Ήθελες πραγματικά να φύγεις από το σπίτι? Δεν ήθελα να φύγω από το σπίτι, ήθελα να βγω από κάποιες καταστάσεις μέσα από το σπίτι. Ναι. Και ήταν μια αφορμή ο Γιάννης, όσο να είναι άνθρωπός μου και θα τον ακολουθούσα. Ναι. Αλλά ήταν και μια διέξοδο. Ήθελες δηλαδή, με άλλα λόγια. Μερικά πράγματα δεν σου άρεσαν, ναι, μέσα στο σπίτι. Ναι, μερικά πράγματα δεν μου άρεσαν. Είσαστε... Η Ντορέτα και η Νικολέτα να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Και οι δύο. Έλα, το βάλε. Έλα, μίλησε. Και οι δύο μαζί. Ναι. Γιατί? Κάτσε εδώ. Εδώ. Ντορέτα, mm-hmm. Νικολέτα, ναι. Σας αφαιρώ το δικαίωμα ψήφου. Περάστε έξω και θα μάθετε το λόγο αυτής της απόφασης. Γιατί? Το έκανε επίτηδες. Επίτηδες το έκανε αυτό. Επίτηδες το έκανε. Δεν το έκανε επίτηδες. Τι έκανε? Μας αφαίρε στο δικαίωμα ψήφου. Και εγώ θα ψήφιζα τον εαυτό μου. Γιατί? Τώρα που το... Έτσι. Γιατί σας αφαίρε στο... Δεν ξέρω. Επειδή εγώ θα είπα για την ομιλία που της είπα αυτό. Ποιο, παιδί μου? Αυτό ότι με ψήφισες. Τι λες, μωρέ, και εγώ γιατί... Λοιπόν. Με ακούτε, παιδιά? Ναι. Εδώ υπάρχει μια εξαίρεση της ψηφοφορίας. Εξαιρείται από το Big Brother να ψηφίσει η Ντορέτα και η Νικολέτα. Φαντάζομαι, θα αναρωτιέστε, για ποιο λόγο έγινε η εξαίρεση αυτή από την ψηφοφορία των δύο κυριών. Θα έχετε την περιέργεια, φαντάζομαι, οι υπόλοιποι συγκάτοικοι. Η Ντορέτα και η Νικολέτα. Συγκάτοικοι, απευθύνομαι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ναι. Λειτουργήσαν κόντρα στους κανόνες του Big Brother. Και έχουμε τα επιχειρήματα. Θα παρακαλέσω όλους σας με μεγάλη προσοχή να δείτε το βίντεο αυτό που θα ακολουθήσει και μετά το σχολιάζουμε. Για τον ένα, ναι. Για τον άλλο, ότι δεν είναι ο δικός. Δεν είναι σε παραπάντα λόγια. Έχεις τίποτα σε συζητήσεις αυτό? Σωστό. Έτσι είναι, ναι. Δεν μπορείς να ψηφίσεις κάποιον. Λέμε. Ναι. Νικολέτα μου, οι συγκάτοικοι σου αποφάσισαν ότι... είσαι υποψήφια προς αποχώρηση. Όχι, δεν θα σταματήσω. Ο καλός Θεούλης. Ο καλός Θεούλης.
αγάπη σου αποφάσισαν ότι αυτή την εβδομάδα είσαι υποψήφια προς αποχώρηση. Εντάξει. Τι κάνουμε? Καλά, Άλεξ. Η συγκάτοικη σου, Αλέξη, αποφάσισα ότι για απόψε, Αλέξη, είσαι ο τελευταίος υποψήφιος προς αποχώρηση, Αλέξη. Ευχαριστώ. Είναι τοποθετημένο σωστά το μικρόφωνο? Ναι. Γιώργο. Ακούω. Θα κάνεις μια φάρσα στους συγκατοίκους σου. Ναι. Η φάρσα είναι να τους κάνεις να πιστέψουν ότι αποχωρείς από το σπίτι. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν θα χάσεις χρόνο με αποχαιρετισμούς. Φεύγεις έξαλλος. Θα περάσεις έξω από το σπίτι, από την πόρτα αποχώρησης. Έξω σε περιμένει κάτι. Όταν τελειώσει το κάτι, θα ξαναγυρίσεις στο σπίτι. Τώρα με το που βγαίνω, κάνω αυτό το πράγμα και φεύγω κατευθείαν. Ακριβώς. Τελειώσαμε. Γεια. Ας το διάλογο από εδώ όλοι. Άντε, γεια σας. Τις κουβέντες που έχουμε κάνει... Βουλωστό! Μόνοι μας. Γεια σας! Γεια! Τι είναι, Γιώργο! Γεια! Γεια! Έλα εδώ! Θέλω να σε φωτογραφίσω λιγάκι, χαλάρωσε, έλα λίγο. Σε περιμένω στο κρύο τόση ώρα. Έλα, Γιώργο, έλα εδώ λίγο, έλα εδώ. Παιδιά, αφήστε τον Γιώργο λίγο. Όχι, κλείστε την πόρτα. Αφήστε την πόρτα. Αφήστε το, θέλω να τον φωτογραφίσω. Θέλω να τον φωτογραφίσω λιγάκι, αφήστε το να χαλαρώσει. Όχι, όχι, όχι. Γιώργο, έλα λίγο πίσω. Πάμε. Κανένα. Γιώργο, έλα να κάνουμε λίγο. Κάποιος θέλει να με δει. Πάμε, έλα, Στέλλα. Κάποιος πρέπει να με δει. Θέλω να φωτογραφίσω τον Γιώργο. Κάποιος πρέπει να με δει. Κάποιος πρέπει να με δει. Γιώργο, είναι δικός μου άνθρωπος. Τι σου είπανε, ρε. Κάποιος πρέπει να με δει έξω. Έξω τώρα, κάποιος πρέπει να με δει.